μαζί, κάθε μέρα μαζί. Ελπίζω καλό απόγευμα. Εμείς εδώ με την Νίκη την Μπελαδάκη, εγώ είμαι η Ευγενία και την Μπαντάνα Σάμα. Η Ευγενία σου γιωτάκι να κάνω. Άσε βρε να κάνω εγώ τη δικιά σου. Η κορίτσια, μπράβο, τα καταφέρατε. Δεν το είπατε μαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Επιτέλους. Είμαστε τα δύο εδώ, οι δύο γλωσσούδες και έχουμε και τη Ζεν, τη παρέας, η οποία πάντα προσπαθεί να παραφέρει έτσι την ηρεμία. Ναι. Εντάξει, το καταφέρνουμε. Ναι. Λοιπόν. Θα το πω μετά. Σήμερα είναι μία εκπομπή αφιερωμένη στο παιδί, στην εκπαίδευση, γενικά στις μαμάδες. Και αυτό γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε να στήσουμε την εκπομπή μας έτσι λίγο πιο όμορφα, πιο παιδικά, έτσι με λίγη παραπάνω φαντασία. Να τους την αφιερώσουμε, αφού έχουν τη τιμητική τους σήμερα. Νομίζω ότι έπρεπε να το κάνουμε, ήταν χρέος μας. Τα βιβλία, αλλά μέσω του βιβλίου όμως. Στα παιδιά μιλάω εγώ, για τα παιδιά μιλάω. Μέσω του βιβλίου όμως γινόμαστε και εμείς παιδιά, μέσω του παιδικού βιβλίου. Πάμε έτσι λίγο πίσω στην παιδική μας ηλικία. Και εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή, γιατί έχω δύο υπέροχους παππούδες και δύο υπέροχες γιαγιάδες, που παλαιότερα με βοήθησαν πάρα πολύ και εμένα να γίνω καλύτερος άνθρωπος διαβάζοντάς μου βιβλία και παραμύθια. Και έτσι πρέπει να κάνουν όλοι οι γονείς, όλοι οι παππούδες, όλοι οι γιαγιάδες, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί και όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Ακόμα αλλά και εμείς. Εντάξει, εμείς το συζητώ. Με τα μεγαλύτερα μας. Δίνουμε το τρανό παράδειγμα. Εγώ όμως έτσι θέλω να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας, η οποία είναι εκπαιδευτικός, είναι μουσιολόγος και το ζει αυτό όλο πιο έντονα. Η Όλγα η Μαραβέλια στην παρέα μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Αλεξάνδρα! Είδες. Έλεγα πριν σε μεγάλο σόι. Θα με συγχωρέσεις. Η Αλεξάνδρα λοιπόν Μαραβέλια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι μέσω του Παιδικού Μουσείου σε ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα που έχετε διαμορφώσει εσείς στη Βικελαία. Στη Βικελαία, ναι. Να πω ότι ιδρύθηκε έτσι με πολύ αγάπη ένα παιδικό μουσείο εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Exploration, και εγκαινιάζουμε τη δράση μας γιορτάζοντας αυτή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου που αλλού στη Βικελαία, ένας σημαντικός φορέας της πόλης μας. Μην ξεχνάμε ότι οι βιβλιοθήκες πλέον είναι μουσεία, έτσι, με τόσες μεγάλες συλλογές και πολύ σημαντικά βιβλία που έχουν. Στόχος του προγράμματος σήμερα, που ήταν το βιβλίο «Τα φύλλα που μιλάνε», η φράση δεν είναι τυχαία, γιατί έτσι το λέγανε οι Ινδιάνοι παλιά, ότι είναι τα φύλλα, επειδή ξεκίνησαν να γράφονται σε παπύρους που ήταν από φυτό, ήταν τα φύλλα που μιλάνε. Μίλησαν σήμερα στα παιδιά για την ιστορία του βιβλίου. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το βιβλίο το διαβάζουμε για να χαλαρώσουμε, για να περάσουμε όμορφα. Άλλο αυτό είναι και το μήνυμα σήμερα της Παγκόσμιας Μέρας. Έτσι ότι το βιβλίο μας κάνει να περνάμε όμορφα, ήσυχα, να μην βιαζόμαστε. Να χαμηλώσουμε τους ρυθμούς μας. Ακριβώς, γιατί έτσι η ρουτίνα καθημερινή μας τρώει λίγο παραπάνω χρόνο. Και πολλές φορές μπερδεύεις την πραγματικότητα με την ιστορία. Ο σκοπός σήμερα του προγράμματος ήταν να ανακαλύψει το βιβλίο σαν αντικείμενο πλέον σε όλη τη διάρκεια των αιώνων, από την προϊστορία μέχρι σήμερα, τι κατάφερε το βιβλίο σαν αντικείμενο να κάνει. Τι γιατί κατάφερε. Προκάλεσε πάρα πολλά πράγματα τι και άλλαξε την ιστορία. Να κάνει, ναι. Ξεκινώντας από τις βραχογραφίες, τα παιδιά ανακάλυψαν τους ανθρώπους που βρήκαν άλλα υλικά για να γράφουν, εκτός από την πέτρα και τον πυλό. Ανακάλυψαν τον πάπυρο, ανακάλυψαν την περγαμηνή, μετά ήρθε από τη μακρινή Κίνα το χαρτί. Είχαμε το Γουτεμβέργιο όπου ανακάλυψε την τυπογραφία, οπότε άρχισε να αυξάνεται η παραγωγή του βιβλίου και να γίνεται και πιο προσιτό σε όλους. Πλέον ο καθένας μας μπορεί να αγοράσει ένα βιβλίο, να το βάλει στην τσέπη και να φύγει. Και σήμερα ανακάλυψαν τα παιδιά ότι παρόλο που υπάρχει τεχνολογία με τα ηλεκτρονικά βιβλία, ότι το βιβλίο, το κανονικό, παραμένει να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί μαθαίνουμε την ιστορία μας, του τόπου μας, την ιστορία των λαών, μαθαίνουμε νέες για τις επιστήμες, νέα πράγματα. Άλλωστε το βιβλίο ήταν και αυτό που κίνησε όλο τον διαφωτισμό. Γιατί τότε είχαν γράψει 33 βιβλία, την γνωστή εγκυκλοπαίδεια, όπου έτσι ο κόσμος έμαθε εκείνη την εποχή όλες τις νέες ιδέες. Είναι ένα εργαλείο που δεν θα πεθάνει ποτέ το βιβλίο, ό,τι και αν συμβεί. Όσα ψηφιακά βιβλία και αν δημιουργηθούν και δωρεάν και ό,τι και να συμβαίνει με την τεχνολογία, νομίζω ότι είναι εντελώς άλλο το βιβλίο, το έντυπο και άλλο το ψηφιακό. Έχει ζήσει 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Πιστεύω θα ζήσει άλλα τόσα. Μα είναι μια αίσθηση που είναι αναντικατάστατη, ό,τι και να συμβαίνει, όπως λες εσύ. Απλά σήμερα αυτό που ανακαλύψαμε με το παιδί το ανακαλύψαμε λίγο διαφορετικά. Και αφορμή βέβαια για όλο το πρόγραμμα παραμένει ένα βιβλίο. Είναι το βιβλίο μας έχει φέρει του Ζον Έγκαρντ, ο οποίος το βιβλίο εξιστορεί την ιστορία του. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όλα αυτά τα παιδιά τα ανακάλυψαν μέσα από ένα βιβλίο.
Μέσα του παιχνίδι, γιατί λύσαμε γρίφους, αποκρυπτογραφήσαμε μυστικά, ανακαλύψαμε πολλά πράγματα με αφορμή τα αντικείμενα, το παιχνίδι. Έγιναν μικροί εξερευνητές, όπως τότε οι θαλασσοπόροι εξερευνήσαν τον κόσμο, έτσι εξερευνήσαμε σήμερα την ιστορία του κόσμου σε βιβλίο. Το πρόγραμμα αυτό, Αλεξάνδρα, ξεκίνησε σήμερα, αλλά θα παραμείνει μέχρι και τέλος όλη την εβδομάδα. Κάνει η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, κάνει έτσι διάφορες εκδηλώσεις για να γιορτάσει την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου και μας προσκάλεσε να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα για κάποια σχολεία τα πρωινά. Έτσι κι αλλιώς η βιβλιοθήκη φιλοξενεί υπέροχα εκπαιδευτικά προγράμματα και νομίζω από το Γενάρη του 2018 έχει φιλοξενήσει 3.500 παιδιά σχεδόν. Σε τι ηλικία και αυξάνονται. Είναι για νηπιαγωγείο και δημοτικό. Mm-hmm. Ναι. Και πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιο παιδί? Θα μιλήσει με την υπεύθυνη, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη που είναι στη Βικελαία για να κλείσει έτσι την ημέρα που θέλει να ανακαλύψει τη βιβλιοθήκη. Μιλώντας για το πρόγραμμα, να βάλουμε μία ανατελεία, να συμπληρώσω κι εγώ για τη βιβλιοθήκη ότι από το 2018, όπως είπες και εσύ, Αλεξάνδρα, έχουν γίνει πολλές δράσεις σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος. Φυσικά. Πάρα πολλές εστίαζαν στο βιβλίο, κάποια άλλα εστίαζαν στη γραφή, κάποια άλλα εστίαζαν στην εξερεύνηση του χώρου της βιβλιοθήκης. Και είναι δράσεις που γίνονται και συνεχίζουν να γίνονται σε συνδυασμό με συνεννόηση, όπως είπαμε, με διευθυντές, με δασκάλους, οποιοδήποτε δηλαδή ενδιαφέρεται, εκπαιδευτικός, μπορεί να κλείσει ένα ραντεβού και να γίνει. Φυσικά. Και το καλό είναι ότι έτσι ζωντανεύει και η βιβλιοθήκη. Πώς λέμε ότι έτσι κι αλλιώς έχει αναπτυχθεί πολύ μουσιακή εκπαίδευση για να ζωντανέψουμε το μουσείο, πόσο μάλλον τη βιβλιοθήκη. Πολλά λένε ησυχία, πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες. Οπότε τα παιδιά γνωρίζουν τη βιβλιοθήκη με έναν άλλο τρόπο, πιο διασκεδαστικό, πιο κοντά στην ηλικία τους, να εξερευνήσουν το περιβάλλον και να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχει βιβλιοθήκη και το βιβλίο μαζί. Μαθαίνουν να αγαπάνε το βιβλίο και όχι να το. Το να γνωρίζουν αρχικά και αν το γνωρίσουν θα το αγαπήσουν στην πορεία. Έτσι. Και θα το προστατέψουνε. Και το μουσείο και η βιβλιοθήκη είναι δύο ζωντανοί οργανισμοί. Πρέπει να είναι ανοιχτοί στο κοινό ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και η δική μου άποψη και η άποψη των. Αυτό είναι μεγάλο στοίχημα σε αυτούς που δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους. Ακριβώς. Στις μέρες μας, εκεί θέλω να σε πάω. Επειδή είσαι ένας άνθρωπος που αντιπροσωπεύει το μουσείο ουσιαστικά, τώρα το παιδικό μου μουσείο, και ασχολείσαι χρόνια στα εκπαιδευτικά προγράμματα, είσαι χρόνια σε αυτό το κομμάτι. Τελικά, το βιβλίο στις μέρες μας έχει ανταπόκριση. Το βιβλίο, το μουσείο, οι μουσαϊκές συλλογές υπάρχουν ή έχει μείνει σε αυτόν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα που απομονώνεται? Η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία αυτή. Αρχίζει και καταλαβαίνει ο κόσμος την έννοια του μουσείου πλέον πολύ καλύτερα από ό,τι πριν. Γιατί συνήθως λέγαμε: θα πάω στο μουσείο, δεν θα μιλάω, δεν πρέπει να ακούγομαι. Τώρα όμως. Ουσιαστικά και αυτοί που δουλεύουν στα μουσεία έχουν βοηθήσει πολύ. Οι άνθρωποι που δουλεύουν σε όλα τα μουσεία έχουν βοηθήσει να ζωντανέψει αυτό που λέγεται μουσείο-βιβλιοθήκη, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτά ανήκουν στον κόσμο. Ότι μπορεί να μπει μέσα, να περάσει καλά, να αποκτήσει μια νέα εμπειρία η οποία θα εμπλουτίσει την καθημερινή του ζωή. Διαδραστική, ας πούμε. Γιατί και μόνο, όχι μόνο διαδραστική, αθητική. Αλλά να ζήσω κάτι διαφορετικό και μπορώ να το ζήσω στο μουσείο ή στην βιβλιοθήκη της πόλης μου. Να είναι μία ότι εμπειρία. Είναι κάτι δικό μου. Είναι αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εμπειρία. Βιωματικό. Η οποία εμπλουτίζει, μην ξεχνάμε τώρα και κάθε μέρα τρέχουμε να προλάβουμε διάφορες καταστάσεις και όλα αυτά που ζούμε. Νομίζω ότι προσφέρουν πολλές ευκαιρίες απόδρασης. Έτσι, να βρούμε λίγο χρόνο με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι πάμε σε καλό δρόμο. Θα αρχίσουμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και είμαι σίγουρη ότι τα μουσεία της πόλης μας εδώ και οι βιβλιοθήκες θα βοηθήσουν σε αυτό. Ναι, και για παιδιά και για μεγάλους, γιατί νομίζω και οι μεγάλοι το έχουν πολύ ανάγκη να παίξουν. Ισχύει αυτό. Να καλύψουν. Και ασχολούνται πολύ και οι μεγάλοι πλέον να ψάχνουν για τα παιδιά τέτοια αξιόλογα προγράμματα. Είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και οι γονείς, γιατί ο γονιός, ό,τι και να κάνει. Θα προσπαθήσει να βρει το καλύτερο για το παιδί του. Ζητάνε κάτι πιο ποιοτικό, ζητάνε διασκέδαση με εκπαίδευση και νομίζω ότι θα τη βρούνε στα μουσεία και στις βιβλιοθήκες. Έχουμε και φωτογραφικό υλικό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Είναι από τη σημερινή εκδήλωση. Σημερινή ημέρα, ναι. Ωραία. Και ήταν Τετάρτη Δημοτικού, τα παιδιά ήταν ενθουσιασμένα. Δεν τους έφτασε χρόνος να λύσουν όλους τους γρίφους που θέλανε. Ήταν μία μισή ώρα. Μία μισή ώρα και δεν τους έφτανε. Αυτό που μου αρέσει πάντα στο τέλος μου λέει: κυρία, πότε θα ξαναρθούμε, γιατί πρέπει να φύγουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά. εγώ θέλω να μου πεις εσύ, σαν Αλεξάνδρα Μαραβέλια, τι σημαίνει για εσένα η φράση αυτή του προγράμματος, τα φύλλα μετράνε. Τα φύλλα που μιλάνε, συγγνώμη. Ναι. Ότι κάθε αντικείμενο έχει να σου πει μια ιστορία. Είτε για τον άνθρωπο που το είχε, είτε την ιστορία τη δικιά του, του αντικειμένου. Συνήθως τα αντικείμενα τα θεωρούμε άψυχα, αλλά είναι έμψυχα. Έχουν ζωή, σου δίνουν πληροφορίες. Μπορείς να μάθεις απίστευτα πράγματα. Οπότε, ναι, το βιβλίο ιδιαίτερα που έχει
τόσα πράγματα μέσα, τόσες ιστορίες, σίγουρα κάτι θα ανακαλύψει σε κάθε πρόταση, σε κάθε λέξη. Δεν έχει τύχει να έχετε πάρει να διαβάσετε ένα βιβλίο μετά από χρόνια. Το ξαναδιαβάσετε και λες, αυτό πρώτη φορά το διαβάζω. Γιατί είναι αυτό που λέει και το φετινό μήνυμα, το βιβλίο σε διαβάζει. Δεν διαβάζει μόνο εσύ το βιβλίο και τα βιβλία ψάχνουν αναγνώσεις να τους διαβάσουν. Έτσι είναι. Και ανάλογα την περίοδο που διανύεις, αλλάζει και το βιβλίο. Και κάθε φορά το ερμηνεύεις διαφορετικά, όπως και τα αντικείμενα που είναι έμψυχα για μας, τους μουσεολόγους. Κάθε φορά τους δίνουμε ζωή για να μιλήσουν με τους επισκέπτες και να ανακαλύψουν πληροφορίες, τις ιστορίες. Και αυτό που συμβαίνει με το βιβλίο, δεν ξέρω αν το παθαίνετε εσείς, αλλά εγώ το παθαίνω. Όπως είπες εσύ, με συγχωρείς, ότι μετά από χρόνια το θυμάσαι και θέλεις να το ξαναδιαβάσεις. Εγώ καμιά φορά θυμάμαι εικόνες από ένα βιβλίο που δεν υπάρχουν εικόνες στο βιβλίο. Απλά τις έχω στο μυαλό μου διαβάζοντάς το και θυμάμαι τις εικόνες που είχε δημιουργήσει στο μυαλό μου. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, ότι έχεις την δυνατότητα να. Να σκέφτεσαι. Ναι, και είναι αυτό να που λέμε ενδιαφέροντες αναγνώσεις για τα βιβλία. Είναι η δύναμη του βιβλίου αυτή που περιγράφει και η Ευγενία, ότι το βιβλίο, ενώ ουσιαστικά έχει κάποιες σελίδες με γράμματα, σε μεταφέρει σε απίστευτους κόσμους που δεν υπάρχουν ή που και υπάρχουν, αλλά εξάπτει τη φαντασία. Ναι, δημιουργείς εσύ να τους δημιουργήσεις αυτούς τους κόσμους. Αυτό είναι το κυριότερο. Και είναι και ένα μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και με αντιπρόσωπο εσένα, το Παιδικό Μουσείο, αλλά και με το πρόγραμμα αυτό. Να πάρετε τα παιδιά σας γενικότερα, να επισκεφτείτε χώρους όπως η Δικελέα, όπως το Μουσείο, το Παιδικό Μουσείο, και να αναζητήσουν οι γονείς και οι νέοι άνθρωποι τέτοια προγράμματα να ενημερωθούν. Πολλοί δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι και είναι κρίμα. Ίσως είναι κάτι που μπορεί να τους τρομάξει, γιατί όταν έχεις συνηθίσει μια κατάσταση λες, το θέμα είναι και οι ενήλικες να ξεδιπλωθούν και είναι δύσκολο αυτό να το ξεδιπλώσεις, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θα βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Mm-hmm. Απλά να επισημάνω ότι το καλό που έχει το Παιδικό Μουσείο Exploration εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης είναι ότι είναι κινητό. Και ότι πάμε όπου θέλουν τα παιδιά και όπου θέλουν οι γονείς για να ανακαλύψουμε και να εξερευνήσουμε όλους αυτούς τους κόσμους που κρύβονται στα βιβλία, σε όλα τα αντικείμενα, οπότε να φέρει τον πολιτισμό. Το ίδιο πρόγραμμα δηλαδή μπορεί να μπει και σε σχολείο. Φυσικά. Είναι διαθέσιμο και το σχολείο που θα ξεκινήσουμε από τη νέα σχολική χρονιά πλέον. Μάλιστα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό για τους εκπαιδευτικούς που μας ακούν. Να το ξέρουν, να επικοινωνήσουν. Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα που ίσως δεν είπαμε? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτά που είπαμε. Ξεκίνησαν από την προϊστορία μέχρι την σύγχρονη ιστορία και ανακαλύψαμε όλες την εξέλιξη του βιβλίου. Πώς εξελίχθηκε και ως με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για να φτιαχτεί και να εξελιχθεί ως αντικείμενο, αλλά και ως έννοια. Πώς επηρέασε από τις βραχογραφίες, στην αρχαία ιστορία που ο Όμηρος έγραψε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, στο Μεσαίωνα που ήταν προνόμιο μόνο των μοναχών και αυτών που είχαν χρήματα. Μην ξεχνάτε, οι μοναχοί ξεκίνησαν την εικονογραφία, την εικονογράφηση στα βιβλία. Στα νεότερα χρόνια η αναγέννηση και με την εγκυκλοπαίδεια αρχίζει και διαδίδει παντού τις ιδέες και αυτό βοηθάει φυσικά η τυπογραφία. Μην ξεχνάμε όμως ότι το βιβλίο ήταν και επικίνδυνο στην εποχή έτσι, λίγο της σύγχρονης ιστορίας, όταν κάποιοι το κάψανε. Δεν ήταν επικίνδυνο ακριβώς, το θεώρησαν επικίνδυνο. Το θεώρησαν επικίνδυνο, οπότε έχει δύναμη. Έχει δύναμη το βιβλίο. Η γνώση... Και μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα, να ζήσεις εμπειρίες. Έτσι είναι. Και η αμάθεια επίσης είναι πολύ επικίνδυνη. Η μάθεια, θα έλεγα. Ακριβώς. Οπότε αμάθεια, καλό θα είναι να πιάσουμε κι εμείς ένα βιβλίο επιτέλους. Αυτό τι είναι? Ένα δέντρο. Ένα δέντρο που είναι τροπικό. Είδες πώς το λένε αυτό? Τέλος πάντων. Φοίνικες είναι. Οι φοίνικες είναι και ο αρχαίος λαός που ανακαλύπτει το αλφάβητο. Α, μάλιστα. Άρα το κάθε αντικείμενο που μας έχει φέρει έχει ένα δικό του ρόλο. Ναι, φυσικά. Όπως και το τρένο, το οποίο αναφέρεται στη βιομηχανική επανάσταση, ότι όταν μόλις ανακάλυψε τον ατμό, άρχισε να δίνεται έτσι μια προώθηση στην τυπογραφία και να αρχίσουν να αυξάνεται η μαζική παραγωγή. Να διαδίδεται. Ναι, ναι. Όλα τα αντικείμενα έχουν κάποια σημασία, γιατί από εκεί και τα παιδιά αντλούν πληροφορίες. Είναι αλλιώς να πεις κάτι και αλλιώς να το δουν, να το αγγίξουν, έτσι, να το επεξεργαστούν μόνοι τους. Γιατί το βασικό είναι ότι δώσαμε τον χρόνο στα παιδιά να τα επεξεργαστούν με το δικό τους χρόνο, έτσι όπως θέλουν. Κάποια αντικείμενα δεν τους δώσαν σημασία. Μπορεί να κέντρισαν το ενδιαφέρον τους στο δίσκο της Φεστού ή στο πάπυρο από την Αίγυπτο. Ποιο κέρδισε. Όλα. Όλα κερδίζουν. Νομίζω ότι ο πάπυρος εμένα θα μου έκανε περισσότερο εντύπωση. Και οι φοίνικες που έχουν έτσι κέντρο χρώμα και τραβάνε. Εγώ θα ήμουν περίεργη να δω γιατί υπάρχει ένας φοίνικας μέσα στην ιστορία αυτή. Στην προϊστορία. Εντάξει, είναι κάτι που μόνο αν το ζήσεις καταλαβαίνεις ακριβώς τι είναι αυτό που μπορεί να σου δώσει. Και μακάρι να συνεχίσουν να υπάρχουν τέτοια προγράμματα.
Αυτό είναι και ο στόχος μας. Η αποστολή μας είναι να μπορέσουμε να δημιουργούμε έτσι περιβάλλοντα που το παιδί να δίνουμε ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν, να πάρουν πρωτοβουλίες. Θυμάμαι σήμερα μάλιστα ένα παιδί πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε οτιδήποτε λέει. Και άμα κάνουμε λάθος, λέω. Δεν πειράζει. Ναι, και άμα κάνουμε λάθος, θα πούμε το σωστό. Όλα είναι σωστά. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει λάθος. Αν βρεις κάτι λάθος, θα κάνεις το πείραμά σου πάλι να επιβεβαιώσεις αν τελικά αυτό που ήταν λάθος. Είναι λάθος, είναι σωστό. Τι πολλές φορές εμείς οι μεγάλοι προσπαθούμε αμέσως να δώσουμε τη σωστή απάντηση. Όχι, είναι. Όχι, το αφήνουμε να πειραματιστεί για να τα ανακαλύψει μόνο του. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι και πολύ σημαντική η αποστολή σας και είναι πολύ σημαντικό το ότι προσπαθείτε όντως να μοιήσετε τα παιδιά στον κόσμο του βιβλίου, της γραφής, του παραμυθιού, οτιδήποτε. Γενικότερα της ανακάλυψης του κόσμου. Αυτό ακριβώς. Να μην κολλήσουν αυτό που φοβόμαστε στο iPad, στα κινητά, στις τηλεοράσεις και αυτά. Δηλαδή, χρειάζεται και αυτό, αλλά όλα με μέτρο. Ναι, με μέτρο. Απλά είναι λίγο περίεργο να βάλει το παιδί να γράψει και να ασχοληθεί με αντικείμενα και να παίξει και να το ευχαριστηθεί, αν δεν του δώσει τεχνολογία. Συνήθως λέμε τεχνολογία ότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Αλεξάνδρα, να σε ευχαριστήσουμε. Τίποτα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη για την βάφτιση που σου έκανα. Δεν πειράζει. Τα έχω δει όλα. Λοιπόν, να είσαι καλά, να συνεχίσετε. Να περάσετε τέλεια αυτή τη βδομάδα με τα παιδιά. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Σιγά σιγά. Το ευχόμαστε. Θα περάσουμε στα νέα της ημέρας από την νέα Κρήτη.gr και επιστρέφουμε.